Δεν υπάρχει τίποτα εγγράφο. Το μόνο έγγραφο που έχω εγώ είναι το πρακτικό της ΔΥΠΕ που έγινε αρχές Απριλίου με τα ποσά. Τίποτα άλλο. Τώρα, εμείς φωνάξαμε τον κύριο Μαυρικάκη. Ενώ μπορεί να τον φωνάξουμε, να τον ρωτάτε ό,τι θέλετε και να κάθει να μας απαντάει. Υποχρεωμένος είναι ούτως ή άλλως είναι διοικητής διασυνδέωμενου νοσοκομείου. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στις ώρες και στα ποσά. Τα έχουμε πάει στην Επίτροπο. Η Επίτροπος τα κοιτάζει εδώ και 2 εβδομάδες. Έχω πάει γύρω στις 3 με 4 φορές να συζητήσω το συγκεκριμένο θέμα μαζί της. Έχει πάει και ο Σύλλογος από τον Άγιο Νικόλαο να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα μαζί της. Δεν τα έχει επιστρέψει. Δεν τα έχει επιστρέψει δηλαδή στην ΙΔΕ. Είναι στο γραφείο της. Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα καθυστέρησης είτε από το νοσοκομείο της Ιτίας, είτε από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, είτε από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Έτσι. Έχουν λογιστικοποιηθεί και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της Επιτρόπου. Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί αυτή την εβδομάδα. Έχω μια αμυδρή έτσι, πώς να το πω, αισιοδοξία ότι πιθανόν αυτή τη εβδομάδα να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό μιλάω αυτή τη στιγμή μιλάω μόνο για μέχρι έως και το Δεκέμβριο. Ό,τι εκκρεμότητα έχουμε έως και 31 Δωδεκάτου. Τώρα, για το 2013. Έχει γίνει ένα λάθος από τη ΔΥΠΕ. Ή από το Υπουργείο Υγείας, από κάπου τέλος πάντων έγινε ένα λάθος σε ό,τι αφορά την κατανομή των υπεροριών και των νυχτερινότητων εξαιρεσίμων. Και έδωσε ένα ποσό στην Σιτία 56.000 περίπου. Αυτό το επισημάναμε, το είπαμε, πιέσαμε. Εγώ έχω στείλει και έγγραφο, το βαστάω μαζί μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το διαβάσω και ζητάω εγγράφος απαντήσεις. Και μάλιστα επισημαίνω ότι έχει γίνει και λάθος. Τους το λέω μέσα στο έγγραφο. Εγγράφος δεν μου δώσανε απάντηση. Είναι σούστη σήμερα. Έστειλε στον Άγιο Νικόλαο. Εντάξει, αν έστειλε. Τότε την αγόρασε και σπέρ. Ναι, εντάξει. Εάν έστειλε στον Άγιο, δεν ξέρω. Πριν από 2 λεπτά και γι' αυτό καθυστερήσαμε, πήραμε αυτό εδώ πέρα το έγγραφο, το οποίο είναι. Δεν είναι έγγραφο. Απόφαση. Απόφαση. Είναι η απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ. Η απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ. Όπως προτάθηκε στις 5 Απριλίου για το νοσοκομείο της Σιτίας. Στις εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού, πλην ιατρικού, τα διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, η νέα πίστοση είναι 67.000 και οι υπερορίες του μόνιμου προσωπικού, ιδιωτικού δικαίου κλπ. Κλπ. Είναι 118.000. Αυτή είναι η νέα κατανομή που κάνουν. Ναι. Την οποία το πήραμε πριν από 2 λεπτά, ακριβώς το πήραμε. Να σας το εξηγήσω καλύτερα. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Ναι, να μας το εξηγήσεις, γιατί και εμείς τώρα το πήραμε πριν από 2 λεπτά. Τι λέει ο κύριος Μαρνελάκης. 67.000 είναι αυτό που έχει κόψει από όλα τα νοσοκομεία. Συν 118 και βγαίνει 185.000. Ναι. Έτσι. Εγώ δεν μίλησα με τον Μαρνελάκη. Το μίλησα εγώ εκτός, γι' αυτό σας το λέω. Mm. Το Υπουργείο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταλάβει. Το Υπουργείο δεν μπορεί να το καταλάβει. Το άρθρισμα αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ όπως φαίνεται είναι 118.000. Αυτό τι έχει κάνει. Έχει αφαιρέσει από όλα τα νοσοκομεία. Mm. Το πρόσθεσε εδώ 67.000. Αυτές είναι οι αφαιρέσεις που έχει κάνει. Mm. Και σου λέει 118 είναι 67 που τα παίρνω από τα άλλα νοσοκομεία, τα προσθέσω εκεί. Mm. Έτσι. Τώρα το Υπουργείο αυτό δεν το δέχεται. Σήμερα ο κύριος Μαρνελάκης είναι στο Υπουργείο. Mm. Να ξεκαθαρίσει λέει την κατάσταση. Είδαμε. Τώρα αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει στο όριό τους. Δεν μπορούν να δουλεύουν. Και το μικροβιολογικό και οι νοσηλεύτες και το υλικό προσωπικό, το λογιστήριο και όλα αυτά δεν μπορούν να βγει. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Γιατί αυτά τα πράγματα έφτασε Ιούνιος για να τα μάθουμε. Και εδώ οι ευθύνες είναι και δικές σας, αλλά είναι και του μην διοικητή του ενιαίου νοσοκομείου. Γιατί εμείς πρέπει να τα μαθαίνουμε τελευταία. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο έχω να κάνω. Γιατί δηλαδή όλοι οι άλλοι επίτροποι εγκρίνουν και αυτή δεν εγκρίνει. Δεν έχει μία ιδεολογία. Γιατί εγώ ξέρω το εξής. Από ένα διάστημα εσείς κύριε διοικητά, μας πιέζατε να κάνουμε εφημερίες. Εμείς σας λέγαμε ότι αφιβάλλουμε πολύ το αν θα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Εσείς πιέζατε για να κάνουμε εφημερίες. Άρα δηλαδή δεν απαλλάσσεστε από την ευθύνη. Μας πιέζατε να κάνουμε εφημερίες και μιλάω για τους γιατρούς, ενώ ξέρατε πως εμείς
το μήνα, εγώ είδα ένα πρόγραμμα εφημεριών και δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη από το πρόγραμμα εφημεριών, θα πρέπει να το έχετε το πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου Σικίας, είναι φούρμα. Τώρα, το αν θα βαρθούν αυτά τα χρήματα, αν θα τα εγκρίνει ο Υπουργός ή θα τα εγκρίνει, είναι ένα άλλο ζήτημα και θα έχουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Άρα δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να υπάρχει μία συνέπεια την οποία δεν την έχετε. Ανάμεσα σε αυτά που έχουμε ή σε αυτά που σκέφτεστε ότι θα σας δώσουν και σε αυτά που σας δίνουν πραγματικά. Τώρα, επίσης θέλω να πω το εξής, απαντήστε μου τελικά. Γιατί εμείς το μάθαμε τέλος και γιατί πότε ενημερώθηκε ο κύριος Κασάρης, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων. Πότε ενημερώθηκε ο κύριος Κασάρης. Για το 26 Δευτέρα είναι το θέμα. 26 Δευτέρα είναι το θέμα. Τότε ενημερώθηκε. Κύριε Κασάρη, εσύ ενημερώθηκε τότε. Αρχές Μαρτίου. Πολύ ωραία. Τον κύριο Σόντρα. Εδώ είναι το θέμα. Το θέμα και ήταν η δεκάδα. Εμείς το παθαίνουμε τώρα, αλλά πάει είναι δική μας λογαριασμό. Τον κύριο Κασάρη και του Συλλόγου. Εντάξει. Η δική μου η άποψη είναι και δεν κάνω σενάριο, δεν είμαι από αυτούς που κάνουν σενάριο, είναι ότι κάποιο λάθος έχει φάει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα τόσο μεγάλο λάθος, γιατί μιλάμε για το έντερο του ποσού, δηλαδή το 1/4. Το 1/4 του ποσού και να μην παίρνει χαμπάρι κανένας και να μην εισακούεστε εσείς. Γιατί λέτε ότι ενεργήσατε αμέσως. Εγώ δεν έχω κανένα καλό να μην το ξέρω. Όπως τυχαία, γι' αυτό λέω ότι δεν σας πιστεύω, όπως τυχαία τώρα, είχαμε ανάγκη, εδώ είμαστε εργαζόμενοι με το νοσοκομείο, είχαμε ανάγκη με παιδιά από τερματολόγο, τη στιγμή που δύο χρόνια φωνάζουν για καρδιολόγο. Το νοσοκομείο της Ιδίας θα αποκτήσει τερματολόγο. Χέστη τη φορά τα σαλόνι. Εδώ μας πεθαίνουν μια άνθρωποι στον δρόμο, την άλλη φορά έδωσα μια συνέντευξη γιατί πέθανε ήρθε καρδιολογικός ασθενής και δεν είχαμε να τον ειδοποιήσουμε στο ράδιο Κρήτη και την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο ο υποδιοικητής της είπε να μου πει μα ήταν έτσι τα πράγματα δεν ήταν έτσι γιατί θα το βιώνω